Γεια χαρά. Πριν τρεις μέρες περίπου εορτάστηκε η αποφράση εκείνη η μέρα της 3 Σεπτέμβρη στους Μπαξέντες να γυρνάς, όπου ο μεγαλύτερος και πρώτος διδάξας, όχι, πρώτος διδάξας ήταν ο μπαμπάς μου, άνθρωπος με τα θα και τα θα και τα θα, έβγαλε τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη, το Πασόκ, το θυμάστε, το οποίο το 18 Οκτωβρίου του 81 θα γίνει κυβέρνηση. Με όλους τους μεγάλους της εποχής εκείνης υποτίθεται αγωνιστές. Μαζί με τη γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία γενιά αυτή τελικά αποδείχτηκε η πιο διαθερμένη που υπήρχε. Η οποία γενιά αυτή του Πολυτεχνείου όλοι εξαργυρώσανε μέχρι τελευταίας δεκάρας. Τυχόν αγώνα, λες και ήταν μόνο αυτοί οι αριστεροί που κάναν τον αγώνα εναντίον της Χούντας. Η οποία όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το κακό είναι ότι το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε ως νόμιμη διαδικασία τη διαφθορά, το ψέμα και την τεμελιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που έκανε το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα. Τη διαφθορά, και μόνο να σας θυμίσω την περίφημη φράση του Αλίστου Μνήμης Παπανδρέου Ανδρέα, όταν τον πιάσανε τον άλλον στη ΔΕΗ με μισό δις φακελάκι και είπε, καταλαβαίνω να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι ρε μπαγάσα και μισό δις, δηλαδή 300 εκατομμύρια είσαι εντάξει. Νομιμοποιεί, το κάνει καθεστώς αυτό το θέμα της διαφθοράς και έτσι έγινε και το μεγάλο σκάνδαλο του Κοσκοτά. Έτσι έγινε τα 2,5 εκατομμύρια που λέγανε ότι πήρε ο συγχωρεμένος ο Κουτσόγερας για να φτιάξει τον νόμο που ήθελε ο Κοσκοτάς, λέγαν τότε. Έτσι έγιναν οι κοινωνικοποιημένες εταιρείες οι οποίες ρίξανε την Ελλάδα στο βάραθρο. Όταν όλοι τρώγανε από εκεί πέρα μέσα και κανείς δεν ενδιαφερόταν. Και φυσικά μας έφερε και το περίφημο χρέος. Διότι εάν τα λεφτά που του στέλνε 10 δις, παρακαλώ, ευρώ, εκεί τότε, σε 9 χρόνια, εάν το 75% δεν πήγαινε στην κατανάλωση και το 25% σε πολιτικές μαϊμουδιές, όπως έγραψε η αναφορά της ΕΟΚ τότε, το 1989 το παρουσίασαν, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Διότι τα 10 δις αυτά δεν τα έδωσε για να φάω εγώ, εσύ και ο Παπανδρέου τα λεφτά σε συντάξεις και σε αυτό πάρε κόσμο λεφτά για να μπορεί να κυβερνήσει. Ο Παπανδρέου τα έδωσε για να γίνουν υποδομές, τα έδωσε για να γίνουν επενδύσεις, τα έδωσε για να κόσμο να δουλεύει, να αυξήσει το ζωτικό επίπεδο και όχι τα έδωσε για να δίνουν διακοποδάνια. Και το ήξερε αυτό ο Παπανδρέου, διότι ήταν από τους καλύτερους οικονομολόγους που υπήρχαν ποτέ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Το ήξερε τι έκανε. Δεν είναι ότι δεν ήξερε. Ήταν οικονομολόγος. Και αντί να λέει ότι ξέρετε, μάγκες, αυτά τα λεφτά δεν είναι για να τα φάμε, αλλά είναι για να τα επενδύσουμε, τι είπε, ας σου δίνω εγώ λεφτά, εγώ θα κυβερνάω. Και όσο θα κυβερνάω εγώ, χέστηκε η Φατμές στο Γεντικουλέ, νομίζω λέγεται, η παροιμία. Η φοράδα σταλόνια, εν πάση περιπτώσει, και η Φατμές στο Γεντίκουλέ, εάν, συγγνώμη, θα πάθουμε τίποτα μετά ή όχι. Όπως είπε και ο Λουί, ο φίλος μας, απρεμά να ντελούς, μετά από εμένα η καταιγίδα, δεν με ενδιαφέρει. Και θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μητσοτάκη στη Βουλή το 1993, όχι ψέματα, λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός, να λέει ότι έτσι όπως πάμε, σε μερικά χρόνια θα είμαστε ηκέτες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και είχε δίκιο, μεταξύ πολλών άλλων. Είχε και σε αυτό απόλυτο δίκιο. Και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι παρόλο που, να πω και την αμαρτία μου, όταν έγινε η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη το 81, εγώ ήμουν πολύ υπέρ. Διότι μόλις είχα γυρίσει σχεδόν λίγα χρόνια πριν από το Ισραήλ, σοσιαλιστικό Ισραήλ, και είπα επιτέλους θα δούμε και μια πιο σωστή διακυβέρνηση σοσιαλιστική.
Ευτυχώς αυτή μου η αφέλεια κράτησε περίπου 1,5 χρόνο. Συγγνώμη. Μετά που έγινε κυβέρνηση, κατάλαβε ότι μας λέει παραμύθια και σηκώθηκα και έφυγα. Αλλά όπως είπε και ο Τσέρτσιλ, όποιος ήταν κομμουνιστής μετά τα 25 δεν είχε καρδιά και όποιος ήταν μετά τα 25, μάλλον ο Μπέρναρντ Σο το είπε, δεν είχε μυαλό. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτή η μέρα ήταν ίσως η αρχή του τέλους για το ελληνικό κράτος όπως το ξέρουμε για τα επόμενα 15 χρόνια. Δυστυχώς. Γεια χαρά.